Όμορφα. Πάμε τώρα εκεί που ήθελα να πάμε από την αρχή. Ναι. Δεν μπορώ να σε καθυστερήσω. Πάμε. Τέλεια. Θα πάμε μέχρι τα Χανιά. Θα πάμε στον αγαπημένο από Κόρωνα. Και θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Συνεφάκη, που είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καλύβες από Κορώνου στα Χανιά. Σωστά? Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Και είστε και ο επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος Οδυσσέα, σωστά? Σωστά. Τι είναι τώρα αυτό το πρόγραμμα Οδυσσέας και τι έχετε σκοπό να κάνετε με τα παιδιά? Καλησπέρα κυρία Καριωτάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Το πρόγραμμα Οδυσσέας είναι ένα πρόγραμμα συμπληρωματικής σχολικής εξαποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Διαβίου και Εξαποστάσεως Εκπαίδευση με διευθυντή τον καθηγητή τον κύριο Παναγιώτη Αναστασιάδη. Όταν λέμε συμπληρωματική, εννοούμε ότι δεν ερχόμαστε να υποκαταστήσουμε τον συμβατικό τρόπο εκπαίδευσης. Έρχεται η εξαποστάσεως εκπαίδευση να βολιάσει, να εμπλουτίσει, θα έλεγα, την συμβατική με νέες εμπειρίες. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα Οδυσσέας έχει μπαίνει για 24η συνεχόμενη σχολική χρονιά στα σχολεία και σκοπός μας φέτος είναι να διερευνήσουμε το θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ τους νέους και ιδιαίτερα τα παιδιά, καθότι ξέρετε ότι οι μαθητές πλέον έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην τεχνολογία από πολύ μικρές ηλικίες. Και οπότε πολύ συχνά βρίσκονται και αντιμέτωποι με αρκετούς κινδύνους στο διαδίκτυο. Ακριβώς, χωρίς να έχουν την ανάλογη εκπαίδευση. Οπότε λοιπόν στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν τους κινδύνους και να προστατεύονται. Ασφαλής και δημιουργική όμως αξιοποίηση έτσι, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Έτσι. Φυσικά. Φυσικά, στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και η συνεργατική τους δημιουργικότητα. Πρέπει να σας πω ότι το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από 4 τηλεδιασκέψεις με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη οι μαθητές των απομακρυσμένων σχολείων γνωρίζονται μεταξύ τους και αναδεικνύεται το θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο μέσα από κάποιες δραστηριότητες. Στη δεύτερη τηλεδιάσκεψη πάνε τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς και το διερευνούν για να αναδείξουν κάποιες πτυχές, όπως για παράδειγμα το διαδικτυακό εθισμό, το διαδικτυακό εκφοβισμό, την παραπληροφόρηση, τα προσωπικά δεδομένα. Και μεταξύ δεύτερης και τρίτης τηλεδιάσκεψης οι μαθητές διερευνούν το θέμα στις τάξεις τους και στην τρίτη τηλεδιάσκεψη έρχονται, συζητούν μεταξύ τους οι μαθητές των δύο σχολείων και συζητούν για την τελική τους εργασία που είναι μια ψηφιακή αφήγηση. Δηλαδή τα παιδιά στην τέταρτη τηλεδιάσκεψη φτιάχνουν κάποιες ταινίες stop motion animation ή κάποια ψηφιακά βιβλία, ψηφιακά κόμικ με θέμα την πτυχή αυτή που διερεύνησαν και την παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους, στην ολομέλεια δηλαδή, στους μαθητές της τάξης και της τοπικής και της απομακρυσμένης και επίσης έχουν και τη δυνατότητα στο τέλος της χρονιάς να λάβουν μέρος στο μαθητικό συνέδριο του Οδυσσέα που γίνεται στην Πανεπιστημίου Πορτουγάλου στο Ρέθυμνο και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους εκεί. Βλέπουμε κύριε Συνεφάκη ότι έχει στηθεί μια ωραία δομή, μια εξελιχτική έτσι, δομή των πραγμάτων. Το έχετε στήσει ωραία. Ακριβώς. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει τεράστια εμπειρία. Σας είπα ότι τρέχει για 24η συνεχόμενη σχολική χρονιά. Τη φετινή χρονιά έχουμε την τύχη να έχουμε συνεργάτες σχολεία από όλη την επικράτεια. Επίσης έχουμε σχολεία από τη Λετωνία, από την Ορθόδοξη Κοινότητα της Ιορδανίας, ομογενειακά σχολεία της Αφρικής και ένα ομογενειακό σχολείο από τη Νέα Υόρκη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς με αυτό συνεργάζεστε, σωστά? Ναι, ναι. Το σχολείο μου συνεργάζεται με το ομογενειακό σχολείο του Αγίου Δημητρίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Α, ωραία. Τον από Κόρωνα στο Μανχάταν είναι πολύ ωραία διαδρομή, αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει να πάτε και διαζώσεις κάποια στιγμή. Θα ήταν ευχής έργο. Η αλήθεια είναι ότι κάποια σχολεία, τουλάχιστον της Ελλάδας, τα καταφέρνουν και έρχονται διαζώσεις στο συνέδριο στο Ρέθυμνο. Δηλαδή είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τα προηγούμενα χρόνια σχολεία και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Είχαμε δύο σχολεία της Κύπρου πέρυσι στο συνέδριο και έτσι έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να γνωριστούν και από κοντά, να αλληλεπιδράσουν. Είναι ένα πρόγραμμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Η καινοτομία του φέτος είναι ότι εισάγουμε και την τεχνητή νοημοσύνη μες στο πρόγραμμα. Βέβαια, επίκαιρο, άκρως επίκαιρο. Για πρώτη φορά, ναι, μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να αξιοποιήσουν δημιουργικά την τεχνητή νοημοσύνη και πώς να αποκτήσουν στάση κριτική απέναντί της, έτσι ώστε να διερευνούν και να διασταυρώνουν τις πληροφορίες που παίρνουν από τέτοια εργαλεία. Τώρα, πραγματικά, την τεχνητή νοημοσύνη την έχουν καταλάβει ή απλώς σαν manual όπου τους παρουσιάζεται έτσι, εμπειρικά πια λειτουργούν μαζί της και άλλοι επιδρούν με την τεχνητή νοημοσύνη τα παιδιά. Ή έχουν καταλάβει τι γίνεται? Στις ηλικίες αυτές καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για τετάρτη, πέμπτη, έκτη δημοτικού είναι μια πρώτη εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη και ο κύριος στόχος είναι να την αξιοποιήσουμε με κριτικό τρόπο, δηλαδή να μην δεχόμαστε απριόρι ό,τι πληροφορία πάρουμε από ένα τέτοιο εργαλείο χωρίς να το διασταυρώσουμε από μια δεύτερη ή τρίτη πηγή. Mm-hmm. Οπότε η εστίασή μας σε αυτή τη φάση είναι σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Κύριε Σνεφάκη, από ότι με βάση και αυτά που μας είπατε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια φιλοσοφία έτσι που εδράζεται σε ένα τετράπτυχο. Δηλαδή, οι μαθητές να θέσουν ερωτήματα, δεύτερον να πειραματιστούν, τρίτον να μοιραστούν μεταξύ τους γνώσεις, να συνεργαστούν και τέταρτον να κάνουν αξιολόγηση μέσω κριτικής σκέψης. Σωστά? Φυσικά. Και στο τέλος να δημιουργήσουν. Mm-hmm. Γιατί θα συγκεντρώσουν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, τις οποίες μετά θα πρέπει να αφομοιώσουν δημιουργικά και να δημιουργήσουν μια ψηφιακή ιστορία. Η ψηφιακή ιστορία σημαίνει ότι έχω ασχοληθεί με ένα θέμα, με μια πτυχή του θέματος, έχω καταλάβει πολύ καλά τι είναι αυτή η πτυχή και μετά έρχομαι να μετουσιώσω αυτή τη γνώση σε μια ιστορία που θα έχει πρωταγωνιστές, θα έχει ήρωες, θα έχει μια πλοκή, θα έχει μια δράση. Οπότε λοιπόν έχει και το στοιχείο της δημιουργικότητας όλο αυτό. Mm-hmm. Και πέρα από το στοιχείο της δημιουργικότητας, κάτι άλλο που ίσως δεν το ανέδειξα μέχρι τώρα είναι το στοιχείο της συνεργασίας. Δηλαδή τα παιδιά αυτά όλα τα δουλεύουν μέσα από ομάδες. Δεν είναι ατομικές οι αναθέσεις και ατομικές οι εργασίες που κάνουν τα παιδιά, είναι μέσα στις ομαδούλες τους. Οπότε καλλιεργούν και δεξιότητες συνεργατικές, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σημερινή εποχή. Βεβαίως. Ομάδες από τους συμμαθητές που βρίσκονται στο ίδιο προάβλιο ή και με τα παιδιά, ας πούμε, στην περίπτωση σας από το Μανχάταν? Η συνεργασία είναι τόσο ενδοομαδική, δηλαδή μέσα στην ομάδα της τοπικής τάξης στο σχολείο μας, αλλά είναι και διομαδική με την αντίστοιχη ομάδα που δουλεύει την αντίστοιχη πτυχή στο άλλο σχολείο. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα από την τηλεδιάσκεψη έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν οι ομάδες που δουλεύουν πάνω στην ίδια πτυχή, στην ίδια υποενότητα όπως λέμε εμείς. Πάρα πολύ όμορφα. Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ όμορφα. Μας κεντρίζουν και εμάς το ενδιαφέρον, κύριε Σνεφάκη. Βεβαίως και εδώ θα είμαστε με χαρά να παρουσιάσουμε και τις τελικές δημιουργίες των παιδιών, που είναι το τελικό στάδιο της όλης αυτής όμορφης διαδικασίας. Πριν σας αποχαιρετήσω, εγώ να κάνω μια ερώτηση εκτός από τον Οδυσσέα. Τώρα έτσι. Φυσικά, ό,τι θέλετε. Με αυτή τη φοβερή εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Σνεφάκη, πώς βλέπετε τα παιδιά που είναι στο ομογενειακό σχολείο στο Μανχάταν? Όχι σαν ανθρώπους, σαν χαρακτήρες, σαν γνώση, σαν Ελλάδα, σαν αυτό. Εμείς είμαστε τώρα στη φάση προπαρασκευής, δηλαδή δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τις τηλεδιασκέψεις με τους μαθητές. Έχω συνεργαστεί με την εκπαιδευτικό του τμήματος, με την οποία θα κάνουμε τις τηλεδιασκέψεις μαζί. Οπότε δεν έχουμε αυτή την εμπειρία ακόμα των παιδιών, αλλά όταν θα έρθει η ώρα, ευχαρίστως έτσι να σας πω εμπειρίες. Μπορώ να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από την περσινή χρονιά που συνεργάστηκα με σχολείο της Κύπρου, mm-hmm. Όπου νιώσαμε έτσι μια ιδιαίτερη χαρά που μπορέσαμε να μιλήσουμε με παιδιά από την Κύπρο. Και το σημαντικό που κράτησα εγώ από όλη την εμπειρία ήταν ότι πλέον, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι τα παιδιά του σχολείου μου θεωρούσαν ότι οι μαθητές αυτοί ανήκουν σε ένα άλλο έθνος, ότι δεν είναι ομοεθνείς μας. Οπότε λοιπόν οι τηλεδιασκέψεις γκρέμισαν αυτή την παρανόηση και χάρηκα ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί μπορούσαμε να αλληλεπιδράσουμε τα παιδιά και να καταλάβουν ότι και οι μαθητές της Κύπρου είναι και αυτοί Έλληνες που τυχαίνουν να μιζούν στο ίδιο κράτος με εμάς.
Πολύ όμορφο, πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι συνεργασίες, γιατί τα παιδιά έρχονται σε επαφή με παιδιά από διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα. Mm. Άλλα έθιμα, άλλες εμπειρίες, άλλες νοοτροπίες. Οπότε αυτό είναι ένας πλούτος, ξέρετε. Ανοίγουν οι ορίζοντες, είναι... κύριε Συνεφάκη, φυσικά, για των παιδιών. Φυσικά. Βέβαια. Φυσικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Ευχόμαστε καλή καλή επιτυχία στην 24η φορά του Οδυσσέα και εδώ είμαστε στο τέλος του προγράμματος να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή στον συνέχεια. Αποκόρονα, που δεν έχουμε πάει ακόμα.